στην παρέα μας και τον Δημήτρη Σαράντο. Έλα, Δημήτρη. Όπα, όπα. Δεν έχει τέλο. Σωστό, δεν έχει τέλο. Είσαι αγόρι του Δευτέρη, λεπά. Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Είσαι ο Δημήτρης Ευαγγελάτος. Παιδιά, μόλις τώρα παρουσιάζουμε στον Α, έτσι, τη μεγαλύτερη βελτίωση που μπορεί να παρουσιάσει αυτό το παιχνίδι, το πιο μεγάλο παζάρι. Πρόσεχε, μην πατήσεις και τα πόδια του Κασελάκη. Να είμαι το ζόγκ. Όχι, αυτό, αυτά τα προσέχει ο Ευαγγελάτος. Είσαι ο Ευαγγελάτος του Open. Πρόσεχε το φίλι, θα μην μπει στο μάτι σου τουλάχιστον. Δέσποινα Μυραράκη τη καρδιά. Παρασκευή σήμερα, εντάξει, έπρεπε λίγο να κάνω κάτι πιο εντυπωσιακό. Γιατί δίνουν χαλιά στο παζάρι. Απλά πάνε χάλια. Έλα, σταμάτα, μην γίνεσαι κακούλης, αλλά να σου πω κάτι. Θα μπορούσαν σιγά σιγά να το εμπλουτίσουν και λίγο παραπάνω. Φυσάει και αυτό ήταν πηγαίνω... μεγάλη καφέ. Είναι από τους φίλους μας, είναι από τους φίλους Βιοκαρπέτ. Είναι μίστε. Αυτή η Βιοκαρπέτ μακάρι και την αγαπάμε και πάντως σου πάει, σου πάει το εφέ, Δημήτρη. Και ο λεπά. Τι ξέρουμε για το μεγάλο παζάρι, Δημήτρη Σαράντο? Λοιπόν, να σταθεροποιηθώ λίγο για να σας τα πω. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είδαν και από είδαν. Οι άνθρωποι σκέφτηκαν διάφορα έτσι πράγματα, όπως έχουμε συζητήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σκέφτηκαν μήπως, ας πούμε, βάλουν ένα καινούριο παιχνίδι, όπως έχουμε πει το Password, με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, το οποίο το διέψευσαν ουσιαστικά. Πώς να σε πάρουμε σοβαρά, δεν θα δούμε. Αν δεις την εικόνα σου, θα μπορώ να γίνει. Παιδιά, το βλέπω και προσπαθώ να κρατηθώ. Μην με κάνετε να γελάσω, γιατί κατά πάθος είμαι ένας άνθρωπος σοβαρός. Ευτυχώς, αγόρι μου, πας γυμναστήριο και έχεις κοιλιακούς και μπορείς να σταθεροποιηθείς το χαλί. Μπράβο. Ναι. Ο Αλαντίν. Λοιπόν, και α, το δώσατε και φουλ. Μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό που κάνατε. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε ήταν αυτό σαν σκέψη. Μετά όμως, τέλος πάντων, τα νούμερα, επειδή δίνει και leading στο δελτίο ειδήσεων, προβληματίζει καθημερινά. Δεν γίνεται. Πρέπει κάτι λίγο να ανέβουν τα νούμερα. Οπότε αυτό που σκέφτηκαν τελικά. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς εχθές. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς τελικά εχθές. Να κάνουν μία τράμπα με τις οικογενειακές ιστορίες. Open δηλαδή, και γένετο. Να έρθει πριν. Open και γένετο. Open, ακριβώς. Το παιχνίδι, έτσι ώστε μετά. Να έρθουν οικογενειακές ιστορίες, όπου εντάξει, εκεί βέβαια αλλάζει και ο ανταγωνισμός. Να δούμε και τι νούμερα θα φέρουν και αυτές. Πάντως, ρε παιδιά, είναι τρομερό το πόσα χρόνια υπάρχουν οικογενειακές ιστορίες, είναι οι ίδιες και σε όποια ζώνη και να τις βάλεις, είναι... έχουν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Όταν σοκαριστικό, εγώ σας είπα ότι έχουν σοκαριστικό, πλάκα μεν, αξίζουν... σοκαριστικό μεν, αλλά πραγματικότητα. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, είναι κάτι σαν ένα reality, χωρίς να είναι reality, με ανθρώπους. Χωρίς. Που μπορεί να είναι άγνωστο, αλλά προτιμούν δηλαδή τις οικογενειακές ιστορίες για LinkedIn στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τραγικό. Παρά ένα τηλεπαιχνίδι που είναι ένας ζωντανός οργανισμός και μπορείς να κάνεις. Ένοχη απόλαυση, παιδιά, σας λέω, τις οικογενειακές ιστορίες. Ένοχη απόλαυση. Αυτό που λέμε το βλέπω, δεν βλέπεις την υποκριτική σε όλο το μεγαλείο. Αλλά... Αυτό που δεν έχουν κάνει. Κοιτάξτε, μπορώ και με το ένα πόδι. Αυτό που δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι να βγάλουν το ζόγκ, το οποίο πραγματικά κλέβει τις εντυπώσεις. Πρόσεχε, μην παίζεις την άγκραμπα και σε κυνηγάμε και σε ψάχνουμε. Έπεσε από το χαλί. Έπεσε από το χαλί. Βασικά χάθηκε το πόδι στο χαλί. Αυτά. Υπάρχει δίκτυο ασφαλείας για να με κρατήσει. Δημήτρη, μ' άρεσε αυτό. Θέλω αύριο. Ναι, ναι. Θέλω από Δευτέρα. Ενότητα. Όχι, να κάνουμε μια κόντρα και εμείς στον Ευαγγελάτο. Ακριβώς. Να το πω δημόσια για να το κατοχυρώσουμε. Ναι. Από Δευτέρα πρέπει να κάνεις όπως κάνει ο Νίκος, ο Ευαγγελάτος, που μπαίνει όλα αυτά τα. Να περνάω πάνω από τα πόδια του Κασελάκη. Τώρα αυτό είναι και ανάγνωση μυστήρια. Όταν το έχεις, ναι. Να περνάς λίγο. Να μπαίνεις εκεί στην καρδιά του ρεπορτάζ. Βεβαίως. Εντάξει. Λοιπόν, σε αφήνουμε για την ώρα. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο. Καλή πτήση. Α, πάει το κατέβα. Ωραία.